Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ενώνουν δυνάμεις κατά της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο Άκυγιο. Αυτή την ώρα πραγματοποιούν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στο οδόφραγμα της Οδού Λίδρας. Εκεί είναι η Δήμητρα Μακρυγιάννη. Πάμε να τη συναντήσουμε. Δήμητρα, καλησπέρα. Εμιλία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο τέρμα της Οδού Λίδρας, εδώ που πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε ειρηνική δικοινοτική εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ανέγερση του πυρηνικού σταθμού στο Άκυγιο της Τουρκίας. Να πούμε ότι οι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι άναψαν κεριά, σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό τους μήνυμα για αυτό τον πυρηνικό σταθμό. Η εκδήλωση γίνεται και με αφορμή τη συμπλήρωση των 32 χρόνων από το τραγικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Και, Εμιλία, και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 90 χιλιόμετρων από τις ακτές της Κύπρου και μάλιστα σε μια περιοχή με μεγάλη σεισμική δραστηριότητα αλλά και ιδιαίτερο περιβαλλοντικό πλούτο. Θέλω όμως να δώσουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης. Έχουμε κοντά μας τον Ηλία, Ελληνοκύπριος. Το δικό σου μήνυμα, Ηλία. Ακριβώς 32 χρόνια μετά από το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, σήμερα διατρανώσαμε τη θέλησή μας και υψώσαμε τη φωνή μας ενάντια στην ανέγερση του πυρηνικού σταθμού στο Άκυγιο, στον οποίο ένα πυρηνικό ατύχημα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τόσο Ελληνοκυπρίων όσο και Τουρκοκυπρίων, αλλά και όλων των μελλοντικών γενιών των Κυπρίων σε αυτόν τον τόπο. Οπότε όλοι οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να δράσουμε ανάλογα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Κοντά μας είναι και ο Μουράτ, Τουρκοκύπριος. We want to hear your message about this protest. Yes, as you say that it's so close to the Cyprus and almost 10 years we did bicommunal activities on here action, on here human chain, and we will continue. Tonight is a 44 organization is support tonight organization. Still we are feeling the effect of the Chernobyl and Fukushima, and Akkuyu is so close to us, not only the accident but at the same time affecting the how they are dealing the nuclear waste and how they are affecting the marine environment. So we should resist, and tonight is a strong message, strong action on here. We should continue, we can stop them. Λοιπόν, αντίσταση Μουράτ, λοιπόν, να κάνουμε τη μετάφραση. Ακριβώς. Ναι. Αντίσταση σε αυτό το μεγάλο θέμα που όλοι καταλαβαίνουμε, όπως είπε και ο Μουράτ, ότι σε περίπτωση ατυχήματος καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε τις συνέπειες που μπορούν να έχουν οι κοντινές περιοχές. Και πέραν αυτού υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμητρα. Καλό βράδυ. Ευχόμαστε.